Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την διαχρονική και συνεχή στήριξη που δείχνετε προς το Κέντρο Υγείας, τόσο και προς τον Δήμαρχο, όσο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, Συμβουλήτηση και Αντιμονήτηση. Λοιπόν, από το Γενάρη, από τις 20 Γενάρη, έχουν ξεκινήσει κάποιες κινήσεις για υποβάθμιση, αποδυνάμωση του Κέντρου Υγείας. Εμείς είχαμε προγραμματισμένη μια συνάντηση με τον βουλευτή τον κύριο Τσιμπαλάγια, παρουσία τεσσάρων μελών του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Σωματείου, στον οποίο πήγαμε να ζητήσουμε την ενδυνάμωση του Κέντρου Υγείας και βασικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα δημιουργηθεί με τις αντισυνταξιοδοτήσεις των γενικών γιατρών. Σε συζήτηση που έγινε, νομίζω αυτά έχουν ακουστεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπαμε ότι δεν μπορεί να ενισχύσει γιατί αυτή τη στιγμή ζητάει ενδυνάμωση του ΚΕΦΙΑ και δεν μπορεί να ζητήσει και ενδυνάμωση του Κέντρου Υγείας. Και πρέπει να λειτουργήσει, να γίνει συστέγαση, να λειτουργήσει διάφορα πράγματα, τα οποία στη συνέχεια τα ανασκεύασε. Εμείς προχωρήσαμε στην οριζοποίηση ενός υπομνήματος προς όλους τους θεσμικούς φορείς, το οποίο είναι γνωστό. Στο οποίο αναφέραμε και στατιστικά στοιχεία, τα οποία σε δεύτερη παρέμβαση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγήκε και είπε ότι δεν είναι σωστά, είναι ψεύτικα. Βγήκαμε και του είπαμε ότι είναι πραγματικά, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο καλέστηκα και τον κύριο Παπαστόπουλο, ήταν και ο κύριος Κύρκος στην εκπομπή σε τοπικό μέσο ενημέρωσης εδώ, και τέλος πάντων προχωράμε. Τελευταία επικοινωνία που έγινε με τα συνδικαλιστικά μας όργανα, είχαμε μείνει στην εικόνα ότι δεν θα προχωρήσει κάτι. Σήμερα είχαμε και μία συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο, έχουμε δώσει και ένα καινούργιο υπόμνημα. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Χρήστογλου, ο οποίος είναι ο υποδιοικητής της 3η ΕΥΠΕ, υπεύθυνος για τα κέντρα υγείας της περιφέρειάς μας. Ο οποίος μας είχε επισκεφθεί και το κέντρο υγείας τόσο Καστοριάς όσο και Αγουσοστικού την Πέμπτη και ζητεί τη μετακίνηση 4 νοσηλευτριών στο ΚΕΦΙΑ. Και όλα αυτά λόγω του ότι γνωρίζετε το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη λήξη της σύμβασης των 15 ατόμων, η οποία λήξει στις 27 Δευτέρα. Εμείς είμαστε υπέρ της λειτουργίας του ΚΕΦΙΑ, αλλά να λειτουργήσει σωστά, στελεχωμένο, με σωστό προσωπικό, με εξειδικευμένο προσωπικό και να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το κέντρο υγείας είναι πρωτοβάθμια δομή. Το ΚΕΦΙΑ είναι κέντρο αποκατάστασης. Είναι δύο ανώμια. Δεν συμπίπτουν. Εμείς έχουμε όλη καλή διάθεση. Αλλά αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο, εκείνο σας λέω, τελευταία εξέλιξη, γι' αυτό κάναμε τη συνάντηση και δώσαμε και το υπόμνημα που δώσαμε στον κύριο Δήμαρχο και σε όλους τους θεσμικούς φορείς, είναι ότι τηλεφωνικά ζητήθηκε η μετακίνηση 4 νοσηλευτριών από το κέντρο υγείας προς το ΚΕΦΙΑ. Αυτά, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ζαλίδου Μπαρτένα. Νοσηλεύτρια στο Κέντρο Υγείας Αγουσοστικού, υπεύθυνη για τη διαχείριση αποθήκης και προγράμματος νοσηλευτικού. Και αντιπρόεδρος στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Σωματείου Εργαζομένων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία μας να έχουμε λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως και το προηγούμενο που έθεσε υπόψη και το οποίο μας ανησυχεί και εμάς. Έχουμε να είναι καλά τα παιδιά και για να μην μείνω σε αυτό το κομμάτι. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι στην επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο υποδιοικητή, κατόπιν της επισκέψης, την οποία δεν ήμουν παρούσα, ήταν μόνο ο διευθυντής, μας ενημέρωσε ο διευθυντής προφορικά το πρωί και τις προηγούμενες μέρες, εγώ απλά απουσίαζα έτσι λεγόμενες, ότι θεωρούν ότι είναι πλονάζον το νοσηλευτικό προσωπικό, με πρόσβαση στην ενίσχυση του ΚΕΦΙΑ προκειμένου να λειτουργήσει για 24 ώρες λειτουργία και ότι αυτό θα είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να δοθεί λύση με τους συμβασμούς ή οτιδήποτε θα πάρουν 4 άτομα από εμάς και 2 από το Κέντρο Υγείας Καστοριάς. Να τονίσω ότι εμείς λειτουργούμε επί 24 ώρων βάσεως για όλες τις ημέρες του χρόνου, όχι μόνο μεθήμερο πρωινό. Στηρίζουμε κυλιόμενο ωράριο, είμαστε αυτή τη στιγμή 8 με οργανικές θέσεις, 8 νοσηλευτές. 4 στα ΕΕ, 4 ΔΕΛΤΑ ΕΕ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μία υπάρχει αποσπασμένη με μετακίνηση μέχρι τον Ιούνιο, κατόπιν αιτήσεως, προς το νοσοκομείο, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Ήδη έχουμε ενισχύσει με ένα άτομο, δηλαδή τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου. Και υπάρχουν αποσπασμένοι και με μετακίνηση.
Τρίμνης. Λίγο 31 Μαρτίου και εξηγήσαμε ότι φεύγοντας οι 15 στο σύνορο αυτή τη στιγμή νοσηλευτές, φεύγοντας και τελειώνοντας και λίγοντας οι Τρίμνης μετακινήσεις, απομένουν 12, εκ των οποίων και η μία είναι προς συνταξιοδότηση, συντετρώνουν τότε 35, έτσι θα συμπληρώσω λίγο. Εξηγήσαμε τους λόγους ότι για να στηρίξουμε κυλιόμενο με 11 έως 12 άτομα, είμαστε οριακά. Δεν θα μπορούμε να υποστηρίξουμε την 24ωρη λειτουργία του κέντρου υγείας. Αυτόματα αυτό σημαίνει υποβάθμιση. Σε συνδυασμό με τη μη προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων γενικών γιατρών. Στο κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή, πέρα από τον διευθυντή, την αναπληρώτερη διευθύντρια που είναι γενικός γιατρός και άλλους δύο γενικούς γιατρούς, 4, ο διευθυντής θα στεψοδοτηθεί τέλος του χρόνου και ένας ακόμη γιατρός έχει κάνει ανησυχία μετάθεση. Άρα από μόνο 2, δεν ονοματίζω για γνώριους λόγους. Με 2 γιατρούς δεν μπορεί να στηριχθεί η δομή ούτε στην πρωινή λειτουργία, διότι ενεργή εφημερία σημαίνει ότι την άλλη μέρα θα λείψει, αλλά πρέπει να υπάρχουν πάντα 2 γιατροί. Πώς θα γίνει εφικτό αυτό με και δεχόμαστε και την βοήθεια στις εφημερίες άλλων 3 γιατρών από περιφερειακά γιατρία. Και πάλι δεν στηρίζεται ούτε με τους αγροτικούς. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και θέλουμε τη στήριξη όλης της τοπικής κοινωνίας, γιατί το κέντρο υγείας δεν είναι για εμάς τους εργαζομένους. Δεν είναι ότι εμείς θα χάσουμε τη θέση μας ή οτιδήποτε, όπως μας είπαν βολεμένους κάποιοι, αλλά η τοπική κοινωνία σκεφτείται τις χιλιομετρικές αποστάσεις για πρόσβαση σε άμεση προνοσοκομιακή φροντίδα. Επίγουσα όταν θα χρειαστεί. Δεν μιλάμε για τακτικά μόνο και για την πρόληψη που παρέχει προς την τοπική κοινότητα. Είναι πρόληψη και προαγωγή υγείας. Αυτός είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας. Ο ρόλος της δευτεροβάθμιας είναι διαφορετικός. Σε εμάς έχουμε και τα δύο. Και την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, αλλά και συγχρόνως το να έχουμε και να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες σε όποιο χρειαστεί. Παρακαλούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας και ευχαριστούμε τον προτέρα μας στη διάθεση για οτιδήποτε χρειαστεί. Να είστε καλά πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και περιμένουμε τη στήριξη όλων σας. Αν θυμάστε καλά, στο προηγούμενο συμβούλιο που δεν απέχθηκε αρκετές μέρες, είχα κάνει μια ενημέρωση, γιατί ήδη είχα τότε την πρώτη ενημέρωση από τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Βέβαια, δυστυχώς βλέπω μια αιμονή σε αυτό το θέμα. Και επειδή πέραν και του προηγούμενου θέματος έθεσα και αυτό το θέμα τηλεφωνικά πριν να μπουν εδώ σε αυτή την αίθουσα στον υποδιοικητή και με διαβεβαίωσε, θα σας πω επιλέξετε ότι υπόθηκε, μην ακούτε τι σας λένε, το κέντρο υγείας δεν θα πάψει να λειτουργεί 24 ώρες. Και ρωτάω, με μάγια, όχι, μου λέει, θα λειτουργεί όπως λειτουργεί. Μα λέω, άλλο παθαίνω. Αύριο λέει το πρωί, μεταφέρω λέει καταρχήν την αγωνία σας, γιατί το εξήγησα το τι έχει κάνει ο Δήμος του Αρασουριστικού, όχι απλά για το κέντρο υγείας, αλλά και για το ΚΙΦΙΑ, αλλά και για το νοσοκομείο, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής, που όχι απλά δεν έχει υποχρέωση, αλλά πολλές φορές φτάνοντας σε σημείο να παρατυπούμε κιόλα, δεν θα πω να παρανομούμε, να παρατυπούμε κιόλα, αλλά εκείνη τη στιγμή έτσι έπρεπε να κάνουμε. Όταν μπαίναμε σε διαδικασία να μην έχουμε θέρμανση, γιατί κεντρικά δεν υπήρχε δυνατότητα. Όταν μπαίναμε σε διαδικασία να υπάρχει ακτινολόγος, αλλά το μηχάνημα το ακτινολογικό ήταν χαλασμένο. Όταν υπήρχε οδοντίατρος και το μηχάνημα το οδοντιατρικό ήταν χαλασμένο. Και χίλιες δυο άλλες υποδομές κτηριακές, τις οποίες τις υποστήριξε αποκλειστικά ο Δήμος. Γιατί δεν θα πω για τα αναλώσιμα, γραφική, χαρτί, υπολογιστές, εκτυπωτές, μελανάκι και δεν συμμαζεύεται. Ή κάποιες τιμές που χρειάστηκε ακόμη και υλικά καθαριότητας να τα πάρει ο Δήμος, γιατί δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το κέντρο υγείας. Ενημερώθηκε η ΕΝΤΑΧΗ μέσα σε 10 λεπτά τι σημαίνει Δήμος Άγρος Οριστικού. Δεσμεύτηκε ο κύριος υποδιοικητής ότι θα τα μεταφέρει στον διοικητή και μάλιστα του είπε ότι τον ψάχνω εδώ και 10 μέρες και δεν ήθελα να το αποδιαζώσεις. Από εκεί και πέρα, όπως προείπαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, δεν είναι δυνατόν από τη μια να λέμε
ενισχύουμε και υποστηρίζουμε την πρωτοβάθμια υγεία και απ' την άλλη να την αποδυναμώνουμε για να στηρίξουμε τι, όχι τη δευτεροβάθμια, μια άλλη δομή απόλυτα εξειδικευμένη. Την οποία να θυμίσω, και το είπα ξανά στο προηγούμενο συμβούλιο, για να θυμηθούμε άλλες μνήμες πριν από καμιά 8ετία, 9ετία, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, μέσα σε ένα βράδυ μετακινήθηκαν 48 υπάλληλοι από το Κεφιάτ στο νοσοκομείο. Ας επιστρέψουν κάποιοι από αυτούς όσοι δεν βγήκαν στη σύνταξη στις οργανικές τους θέσεις του Κεφιάτ, γιατί από ό,τι με πληροφορούν είναι υπέρ του δέοντος η αναλογία μεταξύ προσωπικού και νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, ή δεν πληροφορούν σωστά τον διοικητή και το επιτελείο της Κρήτη, είπε, ή όλοι εδώ οι εργαζόμενοι λένε ψέματα και εμείς παραλογιζόμαστε. Δεν μπορεί και τα δύο να συμβαίνουν. Εδώ λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες θέσεις, ξεκάθαρες απόψεις και να τις λέμε δημόσια. Ούτε σε πηγαδάκια, ούτε όπως μετέφερα και μου είπε και μάλιστα έμεινα έκπληκτος ότι δεν γνώριζε ο υποδιοικητής για το ξεκατίνιασμα, κι ας με επιτραπεί πρόεδρε η έκφραση, στα ΜΜΕ μεταξύ των δύο βουλευτών. Όχι εσύ έκανες, όχι εγώ δεν έκανα, όχι έκανα εγώ, όχι εγώ θα κάνω αυτό, όχι εσύ θα κάνεις εκείνο. Με θέματα υγείας δεν παίζουν. Δυστυχώς οι συγκεκριμένοι παίζουν. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα με αυτή την αφορμή να γίνει επιτακτικά, άμεσα, αύριο, μεθαύριο, μια κοινή σύσκεψη μόνο στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς και να υπάρχει ξεκάθαρη άποψη από τον καθένα. Ποια είναι η άποψή τους, να την ξέρει ο κόσμος, να την ξέρει η κοινωνία. Όχι άλλα λέμε στη συνάντηση εδώ, άλλα λέμε στη συνάντηση με τους υπαλλήλους, άλλα λέμε στα ΜΜΕ, άλλα λέμε παραπάνω, όχι δεν κατάλαβε εσύ καλά, όχι κατάλαβα εγώ άλλο. Και στο τέλος μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι κατά κοινό λεγόμενο και δεν βγάζουμε άκρη. Να κλειδούν όλοι και οι τρεις δήμαρχοι. Δεν κατάλαβα. Το κέντρο υγείας του Άρτου με την επισκεψιμότητα που έχει αναφέρεται σε όλο τον νομό. Γιατί το έλεγξα και το θέμα αυτό ότι αμφισβητήθηκαν τα στοιχεία και μου λέει όνομα του Θεού, σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Όποιος ξέρει το πώς δουλεύει το σύστημα καταγραφής. Άρα λοιπόν, αφού δεν τα αμφισβητούμε και είναι γεγονότα, τι σημαίνει ότι έχουμε μια διασπορά αυτών που προέρχονται στο κέντρο υγείας από όλο τον νομό. Άρα πρέπει και οι τρεις δήμαρχοι να πάρουν θέση. Ο αντιπεριφερειάρχης να πάρει θέση. Οι δύο βουλευτές να πάρουν θέση. Ο διοικητής της Τρίτη είπε να πάρει θέση. Η λογική το να πάμε να τα λειτουργήσουμε όλα κατά 70% είναι η αρχή του τέλους. Το ίδιο έγινε με το Κεφιά τότε. Προσωρινή ήταν η μετακίνηση. Και όπως λέει ο λαός μας, προσωρινά παντρεύτηκα μόνο με Έλληνα. Έχουν περάσει 9 χρόνια. 48 ήταν, δεν ήταν 5, 48. Δεν γύρισε κανείς. Και τώρα θέλουν από τον πρωτοβάθμιο φορέα να τον πάρουν στο Κεφιά για να λειτουργήσουμε. Και στην τελική ανάλυση η υγεία αποτιμάτισε χρήμα. Να ξέρω δηλαδή. Βλέπουμε και είμαστε μάρτυρες νομίζω καθημερινά. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την τωρινή. Το πού ξοδεύονται χρήματα. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλουμε να λειτουργήσει το Κεφιά, κολλήσαμε στις δαπάνες που απαιτεί ένα εξειδικευμένο προσωπικό, όταν μάλιστα τους έχουμε καταθέσει και τώρα αλλά και τότε συγκεκριμένο πλάνο λειτουργίας, το οποίο κατέθεσα αναλυτικά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ακούμε ό,τι θέλουμε και το εκλαμβάνουμε όπως γουστάρουμε. Όχι. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και ξεκάθαρα. Έχουμε φτάσει στο αμή, υπάρχει, πρέπει μάλλον να έχουμε όλοι ξεκάθαρες θέσεις. Όταν ασκούμε πολιτική, η πολιτική ασκείται με ξεκάθαρες κουβέντες. Ενώπιον της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία είναι εδώ. Εμείς είμαστε φίλοι. Και με απότερο στόχο του τι θα γίνει μετά, δεν μπορούμε να κρίνουμε την υγεία του συντηρητών.
και γενικότερα του συμπολιτών όλων του νομού. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί για μας σημαία είναι ο συμπληρώτης, είναι ο συμπολίτης, είναι αυτός που ακόμη κρατάει θερμοπύλες εδώ σε αυτόν τον νομό. Με ό,τι έχει συμβεί με τη Γούνα, με ό,τι έχει συμβεί με όλα τα υπόλοιπα, ο νομός αδειάζει καθημερινά, τουλάχιστον νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση σε αυτούς που συνειδητά αποφάσισαν να μείνουν εδώ να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες που τους αρμόζουν. Και όχι για τα 70 ή 80%. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Το ξεκαθάρισα και προς τον διοικητή, ότι εγώ εκπτώσεις δεν κάνω. Είχα διαμηνήσει και τον βουλευτή όταν επισκέπτης του γραφείου μου, ότι θα μας βρει απέναντι σαν κοινωνία. Κάποιοι μάλιστα έγραψαν θα πέσουν κολμιά. Εγώ δεν έχω μάθει να λύνω τα προβλήματα ούτε με πουνιές, ούτε να πιανόμαστε στα χέρια. Αλλά το ότι θα υπάρχουν κινητοποιήσεις, θα υπάρχουν. Όπως σώθηκε η Εθνική Τράπεζα, ξέρω πολύ καλά εδώ οι παριστάμενοι το πώς σώθηκε, δεν καταφέραμε να σώσουμε την Αλφα Μπανκ. Ήταν ένα μείον. Αρχίζουμε να βάζουμε πάντες. Όχι. Αυτό ήταν ένα επιχειρηματικό κομμάτι. Σε θέματα υγείας, ούτε πάντες πρόκειται να βάλουμε, αλλά ούτε και πρόκειται να κάνουμε εκτόσεις και θα μας βγουν απέναντί τους. Ευχαριστώ. Πρόταση μάλλον για απόφαση, όχι απόφαση, εγώ δεν μπορώ να. Να υπάρξει άμεσα μία σύσκεψη, γιατί η αίσθηση είναι πια. Οι εργαζόμενοι του Κυφιάδη, που εργάζονται τώρα με τη σύμβαση, αν δεν κάνω λάθος, λίγο 27 στην Παρασκευή. Αυτά ξέρετε πώς γίνονται. Αν λύγει στις 28, η απόφαση από την Τρίτη είπε θα βγει στις 27. Που θα λέει εντέλεστε προς συγκεκριμένους υπαλλήλους, μετακινηθείτε εκεί. Βέβαια, από εκεί θα κάνουμε εκεί. Μιλάει για νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μας είπαν ποιοι γιατροί θα πάνε. Ποιοι εξειδικευμένοι γιατροί θα πάνε. Δημαρχέ. Ναι. Ναι. Αυτό είναι που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Να βάλω εγώ δύο παραμέτρους. Αν ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου σηκώνει την 24ωρη λειτουργία. Θέλει να προσθέσει το μικρόφωνο και να πει το μας. Ναι. Ονομάζομαι ο Παδόμενος Μιχάλης. Δουλεύω στο νοσοκομείο. Είναι εκπρόσωπος της Νομαρχιακού Ιδρύματος της Αδεθή και μέλος του Συλλόγου Εκπροσώπων του Νοσοκομείου Καστοριάς. Υπάρχουν δύο παράμετροι. Μία παράμετρος είναι αν ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου σηκώνει την 24ωρη λειτουργία και το αφήνουν στο κενό, δηλαδή δεν σηκώνει. Και το δεύτερο είναι. Στο λεπτό για να τα ξεκαθαρίσουμε εδώ ένα από τον όρο. Τι θα πει σηκώνει και δεν σηκώνει. Δεν θέλει να τέχει. Ποιο? Δεν υπάρχει. Δηλαδή για να λειτουργήσει πρέπει να πάρουμε από άλλους ΚΑΕ να μετακινήσουμε χρήματα. Για να υπάρχουν τι τα λειτουργικά. Δηλαδή ο προϋπολογισμός δεν υπάρχει. Στον προϋπολογισμό δεν έχει ενταχθεί η λειτουργία του ΚΕΔΙΑ. Μας έχει έρθει μία γύρω στα 170 χιλιάρικα σαν έκτακτη ενίσχυση. Όχι κανονικά, για να ξέρετε, οι υπάλληλοι μόνο αυτοί που φύγανε, όσοι κοστίζουν τώρα που είναι με σύμβαση, κοστίζουν σύνολο γύρω στα 220 χιλιάρικα. Δηλαδή τα 170, αν συνεχίσουν κάποιοι υπάλληλοι να πάρουν μπλοκάκι όπως μας είπε, όπως μας είπανε. Δηλαδή κάποιοι να σκούν. Συγγνώμη για να κάνω διάλογο για να καταλάβω ναι, ναι. Να σας κάποια πράγματα. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν είναι. Μισό λεπτό. Δεν πληρώνονταν από πρόγραμμα. Ναι, αν θα έρθουν καινούργοι. Α, συγγνώμη. Δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό χρήματα για να έρθουν καινούργοι. Αυτή είναι η ουσία. Το πετρέλαιο. Για να συντηρηθούν 24 λεπτά. Δεν πειράζει, έχουμε μάθει πάση ο Δήμος Άγρος Χριστού. Αλλά δεν πρέπει να κάνει συνέχεια. Όλα τα υπόλοιπα, το ρεύμα, όλα τα έξοδα για να λειτουργήσει δεν φτάνουν για τον προϋπολογισμό. Πρέπει να μειωθεί ο προϋπολογισμός στο νοσοκομείο από άλλες παροχές υπηρεσιών που θα χρειαστούν. Ένα είναι αυτό το πράγμα. Και δεύτερο, το κυριότερο είναι αυτό που είπατε εσείς. Χωρίς γιατρούς, όσους νοσηλευτές και να πάρει από πρωτοβάθμιες μάθες και άλλες τομές. Πώς θα λειτουργήσει χωρίς γιατρούς, γνωρίζοντας ότι καμία κλινική δεν μπορεί να λειτουργήσει για τηλεφώνου. Ο γιατρός δηλαδή δεν είναι για τηλεφώνου. Αυτό απαγορεύεται τον νόμο, είναι παράνομο και μα πάνε μέσα όλους. Απαγορεύεται. Δηλαδή πρέπει και οι γιατροί να υπάρχουν μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό για να λειτουργήσει. Αυτές οι δύο παραμέτρους βάζω.
Ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σχεδιασμό του ποταμιού, δηλαδή με λίγα λόγια, αυτό κατάλαβα. Το να ξεχνάω ότι μπορεί να πάρει κάποια τοπική εξαγγελία στο. Το λέω χωρί κανένα σχεδιασμό δηλαδή. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Πρώτα παίρνει γιατρού και μετά στείλει συμβόλαιο. Όχι, εγώ δεν λέω πρώτα παίρνει γιατρού και μετά του. Εγώ λέω ότι οργανώνει συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Έχει όλα μαζί και λε ότι μια αμαρτία είναι έτοιμα, ξεκινά και δουλεύει. Γιατί μα έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από του 48 που είχαν μετακινηθεί από το Κεφιά και πήγαν στο νοσοκομείο. Σήμερα, πόσοι από αυτού, γιατί κακέ γλώσσε λένε ότι κάποιοι. Άλλη δουλειά έκανα στο Κεφιά και σήμερα στο νοσοκομείο κάνουν άλλη δουλειά. Γραφιά, κατ' κοινό λεγόμενο, αλλά δημιουργώντας έτσι ένα πλασματικό έλλειμμα σε εξειδικευμένο προσωπικό και τι είναι εύκολο πάνω το πέρα του κέντρου διάσης. Και κάτι έχω. Όχι. Αυτοί που γίνανε ήταν από άλλες ειδικότητες, οι οποίοι είχαν και τα απαιτούμενα στις προϋποθέσεις και γίνανε σωστά και νόμιμα μετακινήσεις κανονικές. Δεν γίνανε δηλαδή. Όχι νοσηλεύτες. Ναι, να ρωτάω ξανά αυτό όμως, από τους 48 αυτούς. Δουλεύουν στο νοσοκομείο, όσοι δουλεύουν. Ναι, δουλεύουν στο νοσοκομείο. Σαν προσεγγιστές. Ναι, οι ανάγκες του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή είναι 100% νοσηλευτές. Όχι, όχι, δεν ήταν και 48 νοσηλευτές. Όχι, οι νοσηλευτές είναι απαραίτητο νοσηλευτές. Από άλλες ειδικότητες γίνανε γραφιάτες, δεν είναι. Ναι, άλλο λέω, με τους νοσηλευτές που είναι εκεί τώρα, που έχουν φύγει από Κεφιά. Δηλαδή στο Αγκάο Μακράν μιλάμε για τέσσερις, μεταλλευόμενα αυτά τέσσερις και δύο δικαστοριά έξι. Δηλαδή δεν υπάρχουν έξι νοσηλευτές από το νοσοκομείο που έχουν οργανικές του Κεφιά για να επιστρέψουν στο Κεφιά. Το η διοίκηση ξέρει να είναι αποφασίσει ειδικά. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι στη συνάντηση θα πρέπει να είναι και η διοίκηση του νοσοκομείου. Δηλαδή από την διαλογική συζήτηση νομίζω ότι έχει βγει αυτό το θέμα. Γιατί ο διοικητής μπορεί να μεταφέρει με μία πρόταση. Όπως επίσης κατ' επέκταση θα πρέπει να είναι και ο διευθυντής του κέντρου υγείας για να ξέρουμε και την άποψη τη δική του. Έτσι. Και ο διευθυντής του αντίστοιχου κέντρου υγείας και στο ΚΕΑΣ. Είπαμε, τους βουλευτές σου είπαμε, ο κ. Μπουρνάς. Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το δεύτερο. Εξίσου με το πρώτο. Βέβαια, εδώ μιλάμε για θέματα υγείας μόνιμης κατάστασης. Και για το κέντρο υγείας και για το Κεφιά. Ακούγονται πολλά. Μια μέρα ακούμε άλλα, την άλλη άλλα κτλ. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά η ομάδα μας, ο συνδυασμός μας, Δήμος Μπροστά, δεν έχουμε καμία διάθεση να πέσουμε σε αυτό το τρυπάκι του τι λέει ο ένας βουλευτής και του τι λέει ο άλλος βουλευτής. Είναι δικά τους τα ζητήματα αυτά και μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε κατά τον καλύτερο τρόπο με υπευθυνότητα είναι να προσπαθήσουμε και οι δύο δομές, και το κέντρο υγείας και το ΚΕΦΙΑ, να λειτουργήσουν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το Υπουργείο Υγείας, ούτε την Τρίτη ΥΦΕ, ούτε κανένα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα άμεσα στην πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος, άρα προχωρώ λίγο παραπέρα, εδώ σύγκριση εντός των επομένων τριών ημερών και συζήτηση εφόρης της ύλης και λήψη απόφαση. Έτσι. Να μην το αφήσουμε άλλο, γιατί θα προχωρήσει σύγκριση βουλευτών περιφέρειας, έτσι, δημάρχων και όλων των εμπλεκόμενων. Και αύριο την Τετάρτη, αλλά την Παρασκευή. Γιατί την Παρασκευή η αίσθησή μου είναι ότι θα έχουν πάρει ήδη την απόφαση. Ναι, κύριε Δήμαρχε, επειδή όμως οι βουλευτές μπορεί να μην είναι εδώ και να λείπουν. Έτσι, γι' αυτό
αν τη σοβαρότητα των θεμάτων, κύριε συνάδελφε, επιτάσσει κάποιες μετακινήσεις. Έχουμε δει μετακινήσεις για να παραβρίσκονται σε κοπές βασιλότητας σε μία βραδιά. Και με το αεροπλάνο, έτσι αλλιώς τζάμπα, δεν πληρώνω τίποτα. Εμείς καθόμαστε και με τα αυτοκίνητα κάνουμε 4 ώρες να πάμε την Αθήνα. Λοιπόν, για σημαντικά θέματα. Επιτέλους, ας δείξουν το ενδιαφέρον τους επί της ουσίας για πόσο ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά. Θα το αποδείξουν. Και η συνάντηση θεωρώ θα πρέπει να γίνει εδώ. Για λόγους σημειολογικούς. Όταν λέω εδώ, μιλάω για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μιλάω σε κανένα γραφείο, ούτε μεταξύ μας, ούτε τίποτα. Συνεδρίαση δημόσια. Κάποτε θα πρέπει όλα να λέγονται δημόσια. Συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν αντιλέγω, συμφωνώ σε αυτό, αλλά κύριε Δήμαρχε, πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την ουσία. Και η ουσία της υπόθεσης είναι ότι η γνώμη των βουλευτών είναι καθοριστική. Γι' αυτό στην συνεδρίαση επιβάλλεται, για να μην βρουν την Α ή την Β δικαιολογία και πού είμαστε εκτός. Πρέπει να είναι παρόντες. Η υπεύθυνη πολιτική ασκείται και από υπεύθυνους εκφραστές και αντιπροσώπους του λαού. Εγώ θα το σήμερα, εδώ και όλοι μας, για να ακούσουμε εδώ, ενώπιον ενωπίων, τις θέσεις και τις απόψεις. Συνάδελφε, δεν αντιλέγω. Αυτό λέω. Αλλά η υπευθυνότητα των ανθρώπων, ειδικά των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, φαίνεται και έγκυται από τις πράξεις. Και λέω, για μένα, λέω ένα παράδειγμα. Το άλλοθι είχα επιτροπή, συγγνώμη, σοβαρή επιτροπή του νομοθετικού έργου, αλλά και αυτή τη στιγμή είναι πιο σοβαρό το θέμα εδώ, όταν έχουμε να παίζουμε με θέματα υγείας. Ξεκάθαρα πράγματα. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί και να εκλάβει από την πράξη του καθενός το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει ένα θέμα. Αλλά θα είναι δημόσια. Αυτό λέω. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είχα ειλημμένες υποχρεώσεις. Και εγώ έχω τυχή, είχα πολλές ειλημμένες υποχρεώσεις, αλλά φροντίζω και κόβω πράγματα ανάλογα με την ιεράρχηση των θεμάτων και των ζητημάτων. Να είμαστε ξεκάθαροι για αυτά τα θέματα και νομίζω ότι δεν διαφωνούμε και ότι έχουμε τάχυνση απόψεων. Γιατί, αν κάνω μία αναδρομή από το 2011 ή 2012, θύμισε μου πότε ήταν τότε, που πήγαμε και κλειδώσαμε τον προηγούμενο διοικητή μέσα στο γραφείο του, αν δεν το κάναμε αυτό, τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Μας αποκάλεσαν τότε τραμπούκους, δεν πειράζει. Εγώ δεν μένω στους χαρακτηρισμούς. Εγώ με τη συνείδηση είμαι ενίσχυος. Και πάλι αν χρειαστεί, εγώ δεν έχω κανένα ενδιασμό ηθικό να το ξανακάνει. Γιατί, ως κύριο μέλημα έχω τον τόπο. Και όπως ξαναείπα, η σημαία μου είναι το συμφέρον των δημοτών. Και όχι το πώς βολεύει κάποιος. Ξεκάθαρα πράγματα. Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι ότι πρώτη διαμορφώνω το κοινό. Ο κύριος Αθανασιάδης. Η σχέση της λαϊκής εισπύρωσης πάνω στα θέματα της υγείας είναι ψηλά. Εμείς ζητάμε δημόσια υγεία και δωρεάν υγεία, αν γίνεται για όλο τον λαό. Είναι σημαία το θέμα της υγείας και για τους δημότες και για τον λαό, όπως είπε και ο Δήμος. Συμφωνώ απόλυτα. Το ζήτημα είναι τι προσπαθούν να κάνουν με αυτό το ζήτημα, με αυτό το θέμα, να πούμε, οι αντιμαχόμενες πολιτικές παρατάξεις. Αυτό δεν μας συμφωνεί τώρα, συνάδελφε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι θέλουν να κάνουν. Ναι. Θέλουν να υποβαθμίσουν την υγεία και το κέντρο υγείας και το θεραπευτήριο και σιγά σιγά να το περάσουν στα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό θέλουν να κάνουν. Δεν μπορούν να βγουν λεφτά. Το 2001 που άρχισαν να λειτουργούν οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, 4.500 στο θεραπευτήριο τετραγωνικά και από προετώθηκε η νέα πτέρυγα 18 κλινών εξοπλισμένη, η οποία προοριζόταν για ορίζοντα ως μονάδα ημίληση εφορμίδα. Και τώρα έρχονται να μας πούνε ότι δεν φτάνει ο προϋπολογισμό για να λειτουργήσουν τις μονάδες. Το 2001 ήταν εντελώς διαφορετική η δομή, η οποία άλλαξε τότε το 2011 ή 2012, θυμάμαι καλά. Το 2011. Τον Οκτώβριο, τότε που έγιναν και όλες αυτές οι ουσιαστικές και δυναμικές
παρεμβάσεις με τη μετακίνηση του προσωπικού και έγιναν για ένα αποκλειστικά και μόνο λόγο, να μετεφαθεί προσωπικό από, γι' αυτό και δεν ήταν τυχαίο το ότι ήταν το μοναδικό κέντρο αποκατάστασης που μπήκε στην δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας για να γίνει κλινική του νοσοκομείου, έτσι ώστε να αποτελεί τον ίδιο οργανισμό και με απόφαση του τότε διοικητή έβγαλε μια απόφαση και λέει αυτοί οι 48 από τη Δευτέρα μεταφέρονται και πηγαίνουν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως υπάλληλοι στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ήταν άλλα τα δεδομένα. Εγώ λέω, ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα, έτσι, υπάρχει πρόταση, η οποία είναι δημόσιος φορέας, αλλά είναι και εξίσου ελκυστικός, λειτουργώντας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και είπα και το ξαναλέω κατά τα πρότυπα τη ΣΥΔΙΚΑ ΑΕ. Είναι επιχείρηση του δημοσίου, αλλά ξεφεύγει από το στενό δημόσιο για να μπορεί αυτό το κόστημα επιτέλους να δουλέψει και όχι να λέμε μόνο ότι δουλεύει. Αυτό είναι τραγικό. Το είπαμε, το αναλύσαμε και δυστυχώς, για να μην ξαναλέμε τα ίδια, να μην φτάνουμε σε σημείο να αποτελεί πεδίο μάχης και αντίλογου μεταξύ βουλευτών ΕΕ και ΕΕ. Μάλιστα. Και το 12 που θυμάμαι, πήραν και 12 νοσοκόμες από το θεραπευτήριο και τις πήγαν στο νοσοκομείο. Μαζί με τους μας είναι το άλλο προσωπικό. Δεν ήταν 12, 48 ήταν. Όχι νοσοκόμες. 48 ήταν όλο το... Όλοι μας. Όλοι μας. Όλοι μας. Φροντιστές και πουροί τεχνίτες είναι το όλοι και είναι και ο δημιουργός. Μέχρι τα αυτοκίνητα πήραν. Τώρα και θα μας ξεκαθαρίσουν τι θέλουν να το κάνουν. Θέλουν να το κάνουν κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν. Είτε για το πώς θα λειτουργήσει. Γιατί αν θέλουν να λειτουργήσει σε 24ωρη βάση, πρέπει σίγουρα να υπάρχει το νοσηλευτικό προσωπικό, να κάνουν προσλήψεις και σίγουρα χρειάζεται, αν όχι ειδικευμένοι γιατροί, χρειάζεται οπωσδήποτε δύο γιατροί γενικοί για να λειτουργήσει. Από ό,τι ξέρω εγώ. Εμείς. Ένα εξυπηρετημένο κέντρο δεν θέλει γενικούς γιατρούς. Θέλει κάτι. Μπορεί να λειτουργήσει και με δύο γενικούς γιατρούς, αν θέλουμε να λειτουργήσουμε. Ο γενικός γιατρός θα δώσει οδηγίες σε αυτό που πρόκειται να κάνει αποκατάσταση και έχει κινητικά προβλήματα. Είναι απόψεις για ακόμα αυτά. Άμα θέλουμε να λειτουργήσει. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει σε 24ωρη βάση, γιατί πού σκέφτεται. Για να τα ξεχνάμε, λίγο ξεκάθαρα. Τι σημαίνει θέλουμε να λειτουργήσει, να είναι ανοιχτό κοινό δεχόμενο το μαγαζί ή να λειτουργεί. Να λειτουργεί, φυσικά να λειτουργεί. Λέω ότι όταν λέω κάτι λειτουργεί, λειτουργεί εν πλήρη λειτουργία. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό λέει. Αυτό θέλουν και αυτό απαιτούν. Η πρόταση δικιά μας είναι νομιμοποίηση όλων των συμβασιλογών και την άμεση και πλήρη ελέγχου του κέντρου φυσικής και ειδικής αποκατάστασης του άλλου φορεστικού με το απαραίτητο. Γιατί δεν γίνεται. Αυτή είναι η πρότασή μας. Αφήστε μας να την πούμε την πρόταση. Γίνεται, δεν γίνεται. Αυτή είναι η πρότασή μας. Γίνεται να την τελειώσω και δεν γίνεται. Σας πω να πέσει να πάρω τα εφητά. Αυτή είναι η πρόταση δική μας για μόνο και προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής αποσχόλησης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές και να καλύπτει τις διαρκώς διευρύνουμενες ανάγκες των ασθενών δωρεάν και με υψηλή ποιότητα παροχές και υγεία. Τώρα το να το κάνουν όπως ακούγεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει στον κατανατέρα να το σύμφωνα μόνο και το σκάρει ειδικά συμφέροντας. Εκεί πηγαίνει. Είναι αυθαίρετα τα συμφέροντα που πάσα. Είναι αυθαίρετα. Είπα συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν είναι ο γενικός γεωρίστος και το ανέλησα στο προηγούμενο συμβούλιο. Όσο δεν για να μην πετάνε πυροτεχνήματα, ότι οι υπάλληλοι συμβασιούχοι θα γίνουν νόμιμοι, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύριο και το ξέρω και οι ίδιοι γιατί είναι εργαζόμενοι από προγράμματα ΕΣΠΑ, δεν πληρώνονται από πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, άρα και μόνο αυτό ξεκάθαρα δεν μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν, αν θέλουν να γίνουν. Να θέλει και δική του κυβέρνηση. Το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση, αν θέλει να το κάνει αυτό, μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν θέλω να ακούσω. Στην ψήφιση της πρότασης υπάρχει κοινός διαμορφωθήσα, την οποία στηρίζουν οι δύο παραπάντες, εκτός από την λαϊκή. Όσον αφορά μέρα και ώρα να δούμε
πότε θα ζητήσουν οι βουλευτές να είναι παρόντες, την παρούσα μάλλον. Πριν την Παρασκευή. Πριν την Παρασκευή όμως, νομίζω ότι είναι λίγο. Υπάρχει, υπάρχει. Και πέτασε. Πότε αποφασίσατε να έρθουν τη λέξη της πλήρωσης. Συμφωνείτε. Συμφωνείτε.